Κύριε Υπουργέ, με αισθήματα ιδιαίτερης χαράς σας και τιμής, επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω στο όμορφο νησί, το φιλόξενο νησί της Μυτιλίνης και ιδιαίτερα στην πόλη της Μυτιλίνης. Δεδομένου ότι η επίσκεψη αυτή είναι η πρώτη με την ιδιότητα της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, υποδηλώνει το προσωπικό σας ενδιαφέρον για το έργο το οποίο επιτελείται στα θέματα υγείας στο μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Επιθυμώ, εκφράζοντας και τα αισθήματα του προσωπικού, να σας υποβάλω τις ευχαριστίες μας για την εδώ παρουσία σας, αλλά και τις θερμότερες ευχές μας για υγεία, δύναμη, φώτιση και κάθε επιτυχία στα υψηλά της καθήκοντα. Κύριε Υπουργέ, τελειώνοντας, επιθυμώ να επισημάνω ότι το μοναδικό νοσοκομείο του νησιού μας, χάρης του εξαίρετου έμψυχου δυναμικού του, κατάφερε να διαχειριστεί την πανδημία. Αποκτήσαμε εμπειρίες. Ανακαλύψαμε τις αδυναμίες μας. Εντείναμε τις δυνάμεις μας και με τη βοήθεια και τη συνεργασία της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας και ιδιαίτερα του διοικητού του κ. Ρουηλού, ο οποίος διαρκώς μας άκουγε και στήριζε τα αιτήματά μας, αλλά και την ηγεσία του Υπουργείου. Νιώθαμε ότι σας είχαμε δίπλα μας, ότι πάντοτε συνεπικουρούσατε σε κάθε αίτημά μας, που μας ικανοποιούσατε σχεδόν πάντοτε. Διαχειριστήκαμε και διαχειριζόμαστε την πανδημία και προσπαθούμε να εδραιώσουμε ένα αίσθημα ασφάλειας σε όλους τους κατοίκους του κρατικού μας νησιού. Κυρία Υπουργέ, το να υπηρετήσει τη ζωή μέσα από την υγεία, εσείς ειδικά ως και γιατρός στο επάγγελμα, το ξέρετε καλύτερα από μένα, αποτελεί ένα όραμα. Μία αποστολή, μία αξία, για την οποία θα είμαστε πάντοτε αποσιωμένοι. Με τον αδιάκοπο αγώνα όλων μας, όλων των εργαζομένων μας, για να δημιουργήσουμε την υγεία που θέλουμε και αξίζουμε όλοι στον τόπο μας. Έχετε το λόγο. Εγώ ευχαριστώ που είμαι εδώ. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νησί, το οποίο δεν έχω προλάβει να δω και είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στη Μυτιλίνη. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι βλέπω ένα νοσοκομείο και με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό, που λειτουργεί πλήρως. Πέρασα μια βόλτα από τα χειρουργεία, έχει 5 αίθουσες, οι 3 ήταν με ασθενείς που χειρουργούνται και βλέπω ένα προσωπικό που θέλει να στηρίξει το νοσοκομείο και που είναι εδώ. Είναι ένα νοσοκομείο συμμαζεμένο, καθαρό, οργανωμένο. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία αυτό και όσοι ασθενείς μου μίλησαν και μου μίλησαν αρκετοί στην παθολογική, στην καρδιολογική, σε διάφορες κλινικές, είναι ευχαριστημένοι. Δηλαδή, αισθάνονται ότι οι υπηρεσίες υγείας που παίρνουν εδώ στο νοσοκομείο είναι καλές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, συζήτησα με συναδέλφους σε διάφορα τμήματα. Συζητήσαμε επίσης με το σύλλογο και με τον Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και με μια αντιπροσωπεία μη εμβολιασμένων υγειονομικών για τα θέματα τους και επισκέφτηκα επίσης τη χειρουργική κλινική, την οποία μπορώ να σας ανακοινώσω ήδη ότι θα βάλουμε στο RRF και θα την επισκευάσουμε, γιατί είναι σαφές ότι... Ψυχιατρική. Ιατρική κλινική, ναι, συγγνώμη. Γιατί είναι σαφές ότι πραγματικά το χρειάζεται. Οι θάλαμοι θέλουν ανανέωση και γενικά όλη η δομή θέλει ανανέωση και είναι ένα τμήμα που μας πονάει, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και η ψυχιατρική φροντίδα μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Άρα αυτά που μπορώ να σας πω εγώ σήμερα είναι αυτά, ότι βλέπω ένα νοσοκομείο και επειδή είμαι γιατρός η ίδια και έχω επισκεφτεί αυτό το διάστημα και περίπου 90 νοσοκομεία, μπορώ να σας πω είναι από τα καλύτερα που έχω δει και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Και αν θέλετε να μου πείτε ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστω να σας απαντήσω. Να πω επίσης, συγγνώμη, ότι η συνεργασία και με τη διοίκηση, με τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ, τον κύριο Ρουηλό, που είναι ο γνώστης όλης της περιοχής, γιατί εμείς σαν Υπουργείο βλέπουμε το κάθε νοσοκομείο, αλλά βλέπουμε όλη την εικόνα. Και δεν βλέπουμε μόνο τα νοσοκομεία, βλέπουμε και τα κέντρα υγείας και όλη τη φροντίδα που δίνεται στον πληθυσμό. Και βλέπουμε τα 127 νοσοκομεία της χώρας και τα πάνω από 1.300 κέντρα υγείας και περιφερικά ιατρία. Δηλαδή, οι μονάδες υγείας που έχουμε σαν Υπουργείο κάτω από τη σκέπη μας είναι πολλές. Οπότε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να λειτουργεί κάθε μία από αυτές και να υπάρχει μια συνεργατικότητα επίσης. Επιτυχία από την εφημερίδα Ευρώς, ήθελα να σας ρωτήσω σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσλήψεις προσωπικού, γιατί παρουσιάζονται κάποια προβλήματα. Ενδεικτικά, να αναφέρουμε ότι στο ακτινολογικό, ενώ φαίνονται 15 άτομα, δουλεύουν 8 και κάνουν διπλές και τριπλές βάρδιες. Δύο τεχνολόγοι είχαν φύγει από το εκτενολογικό και πήγαν στο αιμοδυναμικό και το κοινό αυτό δεν αναπληρώθηκε. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις αξιονικές τομογραφίες,
δεν υπάρχουν άτομα στο μηχάνημα και το αποτέλεσμα είναι οι ασθενείς να αναγκάζονται να πηγαίνουν απ' έξω στα κέντρα που είναι με τον οπηλή πρέπει να περιμένεις 2 μήνες και σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να πληρώσει για όλα αυτά τα κενά που υπάρχουν και δεν πρέπει στον πλήρως την υγειονομική περίθαλψη. Θα κάνετε κάτι? Ναι. Έχουμε ήδη φέρει αρκετό προσωπικό στο νοσοκομείο. Να σας πω μόνο ότι ήρθανε ιατρικό προσωπικό, 10 μόνιμοι, 13 επικουρικοί. Έχει έρθει λοιπόν επικουρικό προσωπικό, αλλά πράγματι έχουμε και ασθένειες. Είχαμε τους ανεμβολίαστους τους που από ό,τι φαίνεται βαίνει προς το τέλος του. Και θα, δηλαδή με τα επιδημιολογικά δεδομένα που αλλάζουν, αλλάζουμε τα πάντα και τον τρόπο που νοσηλεύονται οι ασθενείς και το ποιοι δουλεύουν μέσα στα νοσοκομεία. Άρα έχουμε αυτό που θα αλλάξει σύντομα. Τώρα, όσον αφορά τις θέσεις, προσπαθούμε πάντα να αναπληρώνουμε το τεχνολογικό προσωπικό. Το ιατρικό προσωπικό, να δούμε γιατί δεν μπορεί κάποιος να κάνει μια συγκεκριμένη εξέταση, γιατί οι ειδικευμένοι γιατροί έχουμε ένα γενικό curriculum που μας επιτρέπει να κάνουμε οτιδήποτε έχει σχέση με την ειδικότητά μας. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα το δούμε. Όσον αφορά τις θέσεις, προκυρήσουμε θέσεις λοιπού προσωπικού, τις 910 που έχουμε, άρα και η Μυτιλήνη θα πάρει. Αυτό θα μου πείτε αργή. Έχουμε πάρει σχετικά λίγες θέσεις λοιπόν επικουρικού προσωπικού που τις έχουμε μοιράσει με βάση τις εισηγήσεις των ΗΠΕ όσο μπορούσαμε πιο δίκαια ανάμεσα στα νοσοκομεία. Και κατανοώ ότι υπάρχουν ακόμη κάποιες κενές θέσεις. Κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Η κυρία Γιακουμή. Δεν ακούγεις πιο δυνατά, κυρία Γιακουμή. Βγάλτε με. Ναι, θα γίνει ανακαίνιση της ψυχιατρικής κλινικής. Τι πιο συγκεκριμένο. Αν έχει εξασφαλιστεί. Ναι, έχει εξασφαλιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι, είναι εξασφαλισμένο. Μπαίνει δηλαδή στο ΤΑΙΠΕΔ για μελετοκατασκευή. 1,5 εκατομμύριο κατασκευή και 500.000 συμμετέχει. Ένα πάγιο έτοιμο βρίσκει λύση δηλαδή. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Σας παρακολουθούμε και ως γιατρό και ως ερευνητή και ως καθηγήτρια και σε αυτό το διάστημα με την πανδημία η ιδιαιτία, ο λόγος σας και για εμάς τους δημοσιογράφους είχε σημασία για το ρεπορτάζ μας. Έψαξα το λόγο να βρω την επίσκεψή σας στη Λέσβο, ποιος μπορεί να είναι. Περίμενα μια εξαγγελία για την ψυχιατρική πιο συγκεκριμένη. Περίπου αυτό το ακούσαμε και πριν ένα χρόνο για την ψυχιατρική. Από τον ίδιο τον Υπουργό, όταν συναντήθηκαν και ο κύριος Γόμπος και ο διοικητής στην Αθήνα. Ότι εντάσσεται. Ένα χρόνο μετά δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για το που θα πάει η ψυχιατρική. Τώρα αυτό που μας είπατε και περιμένουμε να δούμε και το χρονοδιάγραμμα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο λόγος της επίσκεψής σας στη Λέσβο μήπως έχει να κάνει και με κτηριακά προβλήματα του νοσοκομείου, το οποίο έχει παραδοθεί προηγουμένως. Δεν έχει σημασία. Έχει όμως κάποια ζητήματα. Είναι στατικής επάρκειας, είναι κάτι άλλο. Έγιναν κάποιες επισκευές σε ένα καινούριο κτίριο στην παθολογική μέσα στο καλοκαίρι. Το ασανσέρ στην παιδιατρική δεν λειτουργεί. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι οφείλεται αυτό. Υπάρχει τέτοιο πρόβλημα και το ρωτάτε. Να σας απαντήσω. Ο λόγος που ήρθα στο νησί σας είναι γιατί ήθελα να δω το νοσοκομείο όπως θέλω να δω όλα τα νοσοκομεία. Και βλέπω όλα τα θέματα. Το τεχνικό θέμα αναφέρεται από τη διοίκηση του νοσοκομείου στην υγειονομική περιφέρεια, φεύγει στις τεχνικές υπηρεσίες. Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνω εγώ, με ειδοποιούν και το κάνω. Γενικώς δεν μένουν αιτήματα που μπορούμε να τα προχωρήσουμε και δεν τα προχωράμε. Αυτό που μπορώ να σας πω, έχοντας τριγυρίσει σε όλο το νοσοκομείο και μπήκα στις μονάδες, μπήκα στο αιμοδυναμικό, μπήκα στα χειρουργεία, είναι ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο. Από άποψη κτηριακής δομής, είναι ένα εξαιρετικό νοσοκομείο. Γραφεία με ήλιο, θάλαμη με ήλιο, με θέα, δηλαδή πραγματικά και οι άνθρωποι που νοσηλεύονται είναι ευχαριστημένοι. Που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το σκέλος αυτό έχετε ενημερωθεί για το σκέλος αυτό με το κτηριακό. Να σας απαντήσω. Τα νοσοκομεία είναι 127, οι δομές υπόλοιπες είναι πάνω από 1.500, δεν έρχονται σε μένα κάθε πρόβλημα, λύνονται από την υπηρεσία. Όταν το πρόβλημα ξεπερνάει την υπηρεσία, ενώ τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου, έρχεται σε μένα. Δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή που. Πώς να σας πω, εγώ ήρθα στο νοσοκομείο γιατί πραγματικά το θέμα της ψυχιατρικής το ήξερα και ήθελα να σας το πω, να το δω καταρχήν με τα μάτια μου και να σας το πω. Και από εκεί και πέρα να δω συναδέλφους, να δω τα προβλήματα, να μιλήσουμε από κοντά. Θεωρώ σημαντικό να βλέπεις και να ακούς τους ανθρώπους και τους εργαζόμενους και τους ασθενείς. Γενικά να έχεις την αίσθηση και να. Επειδή είμαι γιατρός 35 χρόνια, καταλαβαίνω και πολύ καλά τα θέματα όταν μπαίνω σε ένα νοσοκομείο. Και σας λέω και πάλι, το νοσοκομείο είναι καλό. Το έχουμε υποστηρίξει και θα το υποστηρίξουμε. Και έχει και φίλους που επίσης το υποστηρίζουν. Η κυρία Σπυριδάκη. Κύριε Υπουργέ, βγάλετε μάσκα καλύτερα. Η παρουσία σας στο νησί συνέβη
έπεσε με ένα τραγικό. Ναι, πραγματικά. Είδα τους ανθρώπους στα ΤΕΠ. Ναι, είδα τις γυναίκες στα ΤΕΠ. Μία από τις δύο με ρωτούσε αν έχουμε βρει τις αδελφές της. Που από ό,τι ξέρω δεν τις έχουμε βρει ακόμα. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με τους ανθρώπους. Δηλαδή, είναι φοβερό για τους ίδιους. Είναι μια πάρα πολύ. Ανθρώπινα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Να χρειάζεται να αφήσει τα πάντα πίσω σου. Ναι, νέες γυναίκες ήταν στα ΤΕΠ. Να χρειάζεται να αφήσει τα πάντα πίσω σου. Δηλαδή, το έχουμε ζήσει οι Έλληνες. Το έχουμε ζήσει με τη Μικρασιατική καταστροφή, το ζήσαν οι Κύπροι. Αλλά πραγματικά δεν πάβει ποτέ να είναι ένα πάρα πολύ σκληρό πράγμα. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Δεν έχουμε τα στοιχεία τους ακόμη, αλλά είναι εκεί. Ό,τι χρειάζεται να γίνει μες στο νοσοκομείο φυσικά γίνεται. Είναι όλες, υπάρχει μια κοπέλα με κάκωση στο κεφάλι, υπάρχει ένα κάταμα, αλλά γενικά ήταν σε καλή κατάσταση όλοι. Μπορέσαμε να μιλήσουμε λίγο και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Ελπίζω να βρεθούν οι υπόλοιποι. Άλλος, κυρίως, κυρία. Λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μιλήσαμε ήδη. Μου κάνει εντύπωση που φωνάζουν, γιατί τους είδα πριν βγαίνοντας από την ψυχιατρική φωνάζαν. Τους είπα, ελάτε να μιλήσουμε. Δεν χρειάζεται να φωνάζετε, γιατί για να κάνουμε διάλογο πρέπει να μπορούμε να ακούμε ο ένας τον άλλον. Ήρθαν και μιλήσαμε. Τους εξήγησα ότι επειδή τα επιδημιολογικά δεδομένα αλλάζουν, το πιθανότερο είναι θα γυρίσουν μέσα στις επόμενες μέρες. Άρα, δηλαδή, αλλάζουμε και τον τρόπο που νοσηλεύονται οι άρρωστοι. Πια η πανδημία εξελίσσεται σε κάτι σαν γρήπη. Δεν κρατάμε έξω ανεμβολία στους. Ο λόγος που μπήκε η αναστολή όταν μπήκε ήταν γιατί χάσαμε πάρα πολλούς υγειονομικούς. Δεν ήμουν στο Υπουργείο, δεν είναι κάτι. Αλλά ως γιατρός, το δικό μου το νοσοκομείο το στήριξε. Γιατί δεν θέλαμε να χάσουμε κανέναν. Δηλαδή, να είσαι σε θαλάμους COVID και να είσαι ανεμβολία σε μια εποχή που χανόταν κόσμος. 89, είναι... 88, να μετακινήσει το όχι με τη γόντου. Έχουμε και αυτά. Λοιπόν. Επιστρέψουμε σύντομα. Τους είπα ότι όλος ο σχεδιασμός αλλάζει, ότι τα δεδομένα της πανδημίας, να σας πω να καταλάβετε. Πέρυσι τέτοια εποχή, στην τέταρτη, είχαμε περίπου 500 νοσηλευόμενους, φέτος έχουμε λιγότερους από το 1 τρίτο, στη μονάδα είχαμε 55 άτομα και σήμερα έχουμε 8. Και τα 8 άτομα αυτά δεν είναι ότι είναι βαρύς, είναι άνθρωποι που έχουν χιλιάδες συνυπάρχοντα νοσήματα, μεγαλύτερες ηλικίες και είναι άνθρωποι που και από γρήπη νοσηλεύονται σε μονάδες κάθε χρόνο. Δηλαδή, να σας πω ότι από γρήπη κάθε χρόνο έχουμε 400-500 θανάτους, που είναι κυρίως σε μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους ή σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας. Άρα, αλλάζουν τα επιδημιολογικά δεδομένα και δεν έχουμε λόγο να κρατήσουμε κάποιον που δεν. Με ρωτήσαν χθες από κάποιον ραδιοφωνικό σταθμό, δηλαδή, εγώ σαν ασθενής θα με χειρουργήσει κάποιος που είναι ανεμβολίαστος και θα κινδυνεύω να κολλήσω. Η απάντηση είναι ότι κρατάμε τα μέτρα όλοι οι υγειονομικοί, δεν τον μεταδίδουμε, προφανώς είμαστε όλοι υπεύθυνοι, δεν ρωτάμε τον γιατρό μας αν έχει εμβολιαστεί για γρήπη. Εάν θέλουμε να τον ρωτήσουμε αν έχει εμβολιαστεί για κορονοϊό και αν θέλουμε να μας απαντήσει, αυτό είναι δικαίωμα του κάθε ασθενούς και να αποφασίσει που θέλει να πάει. Αλλά αυτή τη στιγμή τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι σαφώς οι εμβολιασμένοι αρρωσταίνουν πολύ λιγότερο, αρρωσταίνουν σοβαρά πολύ λιγότερο. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή το 80% του ελληνικού πληθυσμού είναι εμβολιασμένο και άνοσο, οι άνθρωποι που έχουμε στις μονάδες είναι περίπου μισή-μισή. Δηλαδή, το 20% των ανεμβολίαστων δίνει τις μισές βαθιές ασθένειες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια τεράστια προστασία του εμβολίου που δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Και είναι σημαντικό, το θέλει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το θέλουν το CDC, όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με λοιμώξεις, να συνεχίσουμε να κάνουμε εμβολιασμό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε. Επειδή χρησιμοποιήθηκε πολιτικά σε ένα μεγάλο βαθμό το εμβόλιο, αν θέλετε, έχουμε γονείς που δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους με νοσήματα που κινδυνεύουν να πεθάνουν από αυτά. Και στην Αμερική χάθηκαν παιδάκια που δεν είχαν εμβολιαστεί. Είναι παλαβό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τα εμβόλια έχουν αποδείξει ότι μας κρατάνε υγιείς. Αυτό πρέπει να είναι σημαία μας για όλους. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε πολιτικό διάλογο ή ό,τι άλλο διάλογο θέλετε. Τα εμβόλια είναι σαφώς ένα μέτρο που μας κρατάει ασφαλής. Περιμένουμε δηλαδή ανακοινώσεις. Θα περιμένουμε τα ανακοινώσεις, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.